Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Σάββατο 17 Ιουνίου σήμερα. Η συμφωνία έκλεισε. Τα χρήματα έρχονται, αν δεν έχουν φτάσει ήδη. Τα θολά σημεία όμως, οι γκρίζες ζώνες αυτή τη συμφωνία παραμένουν. Παραμένουν, μάλλον και πληθαίνουν. Να δούμε πώς αρχίζει και η σημερινή ημέρα. Έχουμε θριαμβολογία από την πλευρά της κυβέρνησης και έντονη κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Η επόμενη μέρα της συμφωνίας στο Eurogroup. Εκταμίευση χρημάτων μόνο όταν και αν οριστικοποιηθούν τα μέτρα για το χρέος, διαμηνύει η Λαγκάρτ. Ο ρόλος του Ταμείου μέχρι το τέλος του τρέχοντος προγράμματος. Ακυρώνει ο Τραμπ τη Συμφωνία ΗΠΑ Κούβας για την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Τη συμφωνία έχει υπογράψει ο Ομπάμα, ο Τραμπ τη χαρακτήρισε φρικτή και λανθασμένη. Και πάνω από 1 εκατομμύριο ανασφάλιστα οχήματα εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο 250 ευρώ και να ασφαλίσουν τα αυτοκίνητά τους. Εννοείται διαφορετικά θα μας πάρουν τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας, όσοι δεν το έχετε κάνει και κακώς κυκλοφορείτε ήδη με ανασφάλιστο όχημα. Η κυρία Χριστίνα Σούζη, γιατί ο καιρός μας τα έχει κάνει λίγο μουσκημα, κυριολεκτικά δηλαδή τις τελευταίες μέρες. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Άστατος θα είναι ο καιρός στο Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Κυριακή. Αναλυτικότερα λοιπόν, σήμερα Σάββατο βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, στην Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά στους 29 με 30 βαθμούς και στο Αιγαίο έως 29 βαθμούς. Στην Αττική λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν παροδικές μπόρες. Οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα το μεσημέρι στους 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν το απόγευμα. Οι άνεμοι και εκεί μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη το μεσημέρι στους 28 βαθμούς. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι δείκτες, κάποιοι αριθμοί κυρίες και κύριοι, που όχι μόνο κρύβουν αλλά αποκαλύπτουν την πραγματικότητα. Ένας τέτοιος δείκτης είναι η μονάδα αγοραστικής δύναμης. Τι σας λέω τώρα, η Eurostat, οι Ευρωπαίοι έχουν φτιάξει ένα τεχνητό νόμισμα το οποίο ουσιαστικά είναι μια συνάρτηση εισοδήματος και τιμών, τιμών αγαθών και υπηρεσιών και μέσα από το οποίο βγαίνει το βιωτικό επίπεδο κάθε πολίτη της Ευρώπης. Συγκρατήστε αυτό. Αυτή η μονάδα δείχνει το βιωτικό επίπεδο κάθε χώρας και κάθε πολίτη. Αφού τα είπαμε αυτά, να δούμε και πού βρισκόμαστε. Η πρώτη κάρτα είναι συμβατή με αυτό που όλοι φανταζόμαστε. Είναι ένα Λουξεμβούργο στις 267 μονάδες. Σημείο αναφοράς είναι οι 100 μονάδες. Το Λουξεμβούργο λοιπόν είναι 167 μονάδες πάνω. Οι Γερμανοί στο 123, οι Γάλλοι στο 105. Όλοι αυτοί είναι πάνω από εμάς και ακούγεται λογικό. Η Ελλάδα στο 67. Στη δεύτερη κάρτα θα δούμε την Ελλάδα σε σύγκριση με χώρες τις οποίες μέχρι πριν από 4 χρόνια, μέχρι πριν από 5 χρόνια, 2010, τις είχαμε από κάτω. Είναι η Τσεχία, η Σλοβενία, η Κύπρος, η Σλοβακία και η Λιθουανία. Όλες αυτές οι χώρες είναι πάνω μας. Μόνο η Κύπρος ήταν πάνω μας και πριν από 5 χρόνια. Όλες οι άλλες ήταν κάτω. Ενώ τώρα το βιωτικό επίπεδο με βάση την αγοραστική δύναμη έχει ανέβει σε όλες αυτές τις χώρες. Στην Ελλάδα από γύρω στο 90, αν θυμάμαι καλά που ήταν, έχει πέσει στο 67. Υπάρχουν και 2-3 χώρες που περνάμε. Θα τις δούμε στην επόμενη κάρτα. Οι οποίες είναι η Λετωνία, η Ρουμανία και η Κροατία. Σε σύγκριση με αυτές είμαστε καλύτερα σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη και κατ' επέκταση στο βιωτικό επίπεδο. Το ακόμη πιο παράδοξο είναι το επόμενο. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Στο επίπεδο αγοραστικής δύναμης είδαμε ότι είμαστε στο 67% της Ευρώπης με σημείο αναφορά στο 100.
Στο επίπεδο των τιμών όμως είμαστε στο 86% του μεσόρου της Ευρώπης. Δηλαδή η αγοραστική μας δύναμη υπολείπεται κατά πολύ από το 67 μέχρι το 100, ενώ στις τιμές είμαστε κοντά. Είμαστε Βαλκάνοι στην αγοραστική δύναμη, Ευρωπαίοι στις τιμές. Και όλο αυτό βεβαίως είναι μια εικόνα που δημιουργεί ένα πολύ ασφιχτικό πλαίσιο για νοικοκυριά, επιχειρήσεις για όλο τον κόσμο. Σε αυτή τη συγκυρία, γιατί θα συζητήσουμε βεβαίως και την επόμενη μέρα του Eurogroup, κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε από τους, δύο από τους πιο γνωστούς αρθρογράφους. Όσοι διαβάζετε άρθρα και αναλύσεις στον Κουτσομίτη Στρατόπουλου, είστε αυτούς, από αυτούς τους τυχερούς που ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και την Ευρώπη, και τους ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου κάνουν να είναι σήμερα εδώ. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουτσομίτη. Ο κύριος Κουτσομίτης αρθρογραφεί και στο προσωπικό του blog και σε ξένα μέσα. Στο Πρόταγκον διαβάζετε τα άρθρα και τις αναλύσεις του κυρίου Στρατόπουλου. Σας ευχαριστώ θερμά. Και από την άλλη πλευρά, τον ευχαριστώ πολύ. Ένας άνθρωπος που είναι αυτό που λέμε εκφραστής της πραγματικής οικονομίας. Ο κύριος Νίκος Βασιλείου, εμπορικός διευθυντής του ΕΒΑ, να μας δώσει από την πλευρά των επιχειρήσεων πώς εκλαμβάνει αυτή τη συμφωνία. Αυτή τη συμφωνία την οποία υποδέχτηκε ο Πρωθυπουργός με τον εξής τρόπο. Το σήμα προς τα έξω, προς τους επενδυτές και τις αγορές για να εμπιστευτούν ξανά την Ελλάδα, έχει ήδη δοθεί και είναι πολύ ίσχυρο. Το σήμα όμως και προς τα μέσα πρέπει να είναι ακόμα ισχυρότερο. Ναι, μπορούμε. Μπορούμε να ξανασταθούμε στα πόδια μας με τις δικές μας δυνάμεις. Μπορούμε να ξανακερδίσουμε την εργασία, το κοινωνικό κράτος. Να ξανακερδίσουμε την κυριαρχία και το μέλλον μας. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Έχει κλέψει και λίγο από Ομπάμα, νομίζω, το Yes We Can. Τώρα μπαίνω στον πειρασμό, κύριε Κουτσομίτη και κύριε Στρατόπουλε, να αρχίσω με εσάς. Μπαίνω στον πειρασμό να ξεκινήσω από Τσίπρα ή να αρχίσουμε από το γιατί φτάσαμε σε αυτή την εικόνα που είδαμε, να είμαστε κάτω από Σλοβάκους και Σλοβαίνους. Δεν το λέω απαξιωτικά προς αυτές τις χώρες και το λαό τους, και πολύ καλά έκαναν και δούλεψαν και τα καταφέρουν. Το λέω για εμάς, πως κατηφορήσαμε να έχουμε ένα 67% σε σύγκριση με εκείνους, κύριε Κουτσομίτη. Κοιτάξτε, θίγεται ένα, νομίζω, το βασικό ζήτημα της ελληνικής κρίσης. Από την ημέρα που μπήκαμε στην Ευρωζώνη, αν θυμάστε, όσοι είναι λίγο παλιότεροι θυμούνται, η εποδός των Ελλήνων ήταν πολύ ωραίο το νόμισμα, αλλά δεν έχουμε τους ίδιους μισθούς. Υπήρχε μια αίσθηση για πάρα πολλά χρόνια, ακόμα υπάρχει νομίζω σε μεγάλο μέρος κοινωνίας, ότι μπορούμε να πετύχουμε σύγκληση με τον υψηλό μέσο όρο της Ευρωζώνης με φούσκα, μέσω φούσκας, φουσκώνοντας τεχνητά μισθούς, συντάξεις, αμοιβές. Αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν μια τραγική, μια έλλειψη γνώσης πραγματικότητας, γιατί είναι πάρα πολύ γυάλινα τα πόδια μιας ανάπτυξης που βασίζεται σε μια πιστωτική φούσκα. Έπρεπε να δώσουμε βάση στην παραγωγή, έπρεπε να δώσουμε βάση στις διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να είμαστε ανταγωνιστικοί, να μην έχουμε τότε που είχαμε το τρομακτικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, και να φτάσουμε να έχουμε μια οικονομία ανταγωνιστική για να έχουμε υψηλούς μισθούς, όχι όμως με τεχνητό τρόπο. Νομίζω αυτό είναι η κυρίαρχη λάθος σκέψη που έπαιξε ρόλο στην προηγούμενη 15ετία και φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Ήρθε τώρα. Ήρθε η απότομη προσγείωση. Ακριβώς. Τι λέτε, κύριε Στρατόπουλε? Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω λίγο το γεγονός ότι υποχωρούμε σε σχέση με τους υπόλοιπους που είδαμε στις καρτέλες. Αυτή η υποχώρηση, η σχετική υποχώρηση, έχει να κάνει με το εξής. Αυτά τα τρία τελευταία χρόνια η ευρωπαϊκή οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Οι χώρες αυτές λοιπόν αναπτύσσονται. Εμείς παραμένουμε στάσιμοι. Το γεγονός ότι δεν έχουμε μεγάλη ύφεση όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια δεν σημαίνει ότι δεν υποχωρούμε. Υποχωρούμε γιατί άλλοι προχωράνε πολύ γρήγορα. Και μάλιστα υπάρχουν και λόγοι που προχωρούν πολύ γρήγορα, γιατί τα τελευταία τρία χρόνια ήταν ιδανικά για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Είχαμε την υποχώρηση του ευρώ, το οποίο βοήθησε πολύ την ευρωπαϊκή οικονομία. Το πετρέλαιο βοήθησε. Είχαμε το πετρέλαιο, το ευρώ υποχώρησε, υποτιμήθηκε κατά 20% σε σχέση με το δολάριο. Το πετρέλαιο έχει υποτιμηθεί, έχει πέσει η τιμή του κατά 50% σε σχέση με το 2013-2014 και τα προηγούμενα χρόνια. Η ποσοτική χαλάρωση έχει οδηγήσει τα επιτόκια σε πολύ χαμηλά επίπεδα και έχει δημιουργήσει άπειρη ρευστότητα στο σύστημα και αγωνιούν τα κεφάλαια να βρουν να επενδύσουν. Δηλαδή πέφτει πολύ χρήμα στην οικονομία και εμείς είμαστε έξω από όλο αυτό. Κανονικά θα έπρεπε να υποφελούμαστε από το πετρέλαιο, από το ευρώ,
αλλά την ίδια στιγμή βρεθήκαμε εμείς να έχουμε capital control και να παραμείνει η οικονομία μας σε στασιμότητα 3 χρόνια. Το γιατί βρεθήκαμε έξω από εδώ, έξω από αυτή την κατάσταση. Βρεθήκαμε έξω από αυτή την κατάσταση γιατί γίνανε πολύ λάθος χειρισμοί το 2015, οι οποίοι σε ένα βαθμό συνεχίζονται και τα επόμενα χρόνια, με την έννοια ότι η αβεβαιότητα που έχουμε, που προκαλούν οι συνεχείς εκκρεμότητες των αξιολογήσεων, δεν αφήνουν την οικονομία να ανακάμψει. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι δεν είναι όλα τα χρόνια ίδια. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η κρίση το 2010, περιμέναμε μια πολύ έντονη κρίση, γιατί σε εκείνη τη στιγμή ξέσπασε και εκδηλώθηκαν όλα τα προβλήματα που είχε η οικονομία της χώρας και τα οποία είχαν συσσωρευτεί 30 χρόνια πίσω. Δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε μέσα σε μια χρονιά. Με τα επόμενα χρόνια, το 2013, το 2014, είχαμε την εκτόνωση της κρίσης. Το 2014 φτάσαμε να είμαστε σε μια οικονομία η οποία είχε αρχίσει να ισορροπεί. Και τα επόμενα χρόνια ήταν τα χρόνια της ανάκαμψης. Είχαμε, δηλαδή, η επόμενη κυβέρνηση έπρεπε να διαχειριστεί την ανάκαμψη, τα καλά χρόνια της χώρας και της οικονομίας. Γίνανε τραγικά λάθη το 2015, τα οποία μας πήγαν πολύ πίσω. Είναι τραγικό το τα capital controls λειτουργούν πολύ αντιαναπτυξιακά για τη χώρα. Είναι τραγικό το ότι η οικονομία μας υποχώρησε κατά 26% στην κορύφωση της κρίσης και στην φάση, στον κύκλο που ήμασταν έτοιμοι να πάμε καλύτερα. Εμείς βρεθήκαμε με capital controls, ήταν τελείως αδικαιολόγητο. Αλλά όπως σας είπα και η συνεχής, τα μπρος πίσω της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικοποίησεις, γίνονται, δεν γίνονται, αρχιά στο ελληνικό, η υπερφορολόγηση, όλα αυτά τα προβλήματα έχουν κρατήσει πίσω την οικονομία. Προς επίρρον σε αυτό που λέτε, γιατί υπάρχει μια ρητορική κατά του ευρώ και της ευρωζώνης, ότι διαλύεται, ότι καταραίει. Αν δεν κάνω λάθος, όλες οι χώρες της Ευρωζώνης καταγράφουν ανάπτυξη, τουλάχιστον τον τελευταίο ένα χρόνο. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε μείνει πίσω. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, προφανώς. Κύριε Βασιλείου, εντάξει, προσπαθώ να φέρω την συζήτηση στο σήμερα και στο αύριο, αλλά μοιραία ερχόμαστε στο... Το σήμερα λέει το εξής. Κάλλια αργά παρά ποτέ. Ειδικά με την σημερινή κυβέρνηση, πάλι καλά που υπογράψανε. Το πρόβλημα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι ότι δεν μπορούμε. Ναι, μπορούμε. Αλήθεια είναι. Ο κόσμος, η αγορά, οι εργαζόμενοι, εμείς οι επιχειρηματίες μπορούμε. Θέλουμε. Θέλουμε το ίδιο. Δεν είναι τι λέμε, είναι τι πράττουμε. Κρινόμαστε κυρίως από τις πράξεις μας και όχι από τη ρητορική μας. Και εξηγούμε. Τι πράξη έχουμε κάνει για αυτή την περιμένη ανάπτυξη? Εγώ δεν τη λέω ανάπτυξη, εγώ τη λέω δημιουργία. Δημιουργούμε θέσεις εργασίας, δημιουργούμε νέες επιχειρήσεις. Η Ευρώπη, όπως είπατε, καλπάζει. Και εμείς είμαστε στη μιζέρια μας. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και θα αλλάξει πώς? Αν έχουμε το ίδιο τρόπο σκέψη όλοι μας. Πρέπει να γίνει μια κοινωνική συμφωνία μεταξύ επιχειρηματιών, εργοζομένων, αλλά κυρίως και της κυβέρνησης. Κοιτάμε το ίδιο στόχο. Καθημερινά βγαίνουν στα κανάλια διάφοροι υπουργοί που λένε τελείως τα αντίθετα αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός. Τι μιλάμε τώρα για αξιοπιστία? Υπάρχει ένας κοινός στόχος για όλους μας, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε. Τα τελευταία χρόνια, κύριε Μάλη, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας δεν είναι αυτός που βγάζει χρήματα και τα εισορεύει, είναι αυτός που προσπαθεί να επιβιώσει, να κρατήσει το προσωπικό του και να πληρώσει τους φόρους του. Όταν λοιπόν μεταξύ μας μιλάμε επιχειρηματίες και λέμε πώς πας, λέμε α, φέτος θα πληρώσω τους φόρους μου και το θεωρούμε επιτυχία. Να μην χρωστάμε στην εφορία. Εκεί φτάσαμε. Ενώ η Ευρώπη καλπάζει. Για να μπούμε λίγο στα τη συμφωνία, θα μας βοηθήσει καταρχάς ο Στέλιος Κάνδιας από το Sky.gr, από την ιστοσελίδα. Γεια σου Στέλιο μου, τι κάνεις? Καλημέρα Σπύρο. Είχαμε και κάτι δηλώσεις Λαγκάρτ χθες είναι ο βραδινές νομίζω. Ναι, ναι, στην ΕΡΤ. Σπύρο, με νέες δηλώσεις της η Κριστίν Λαγκάρτ συνεχίζει να ασκεί πιέσεις για το χρέος. Στον απόϊχο του Eurogroup επανέλαβε χθες ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα συμμετάσχει χρηματοδοτικά στο πρόγραμμα χωρίς αναδιάρθρωση. Γερμανοί κυβερνητικοί βουλευτές επέκριναν χθες την απόφαση του Eurogroup επειδή δεν συμπεριλαμβάνει τη χρηματοδοτική συμμετοχή του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα, ζητώντας συζήτηση στην Ολομέλεια της Γερμανικής Βουλής. Με αυτή την άποψη διαφωνεί πάντως ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος τόνισε ότι η χρηματοδότηση από το Ταμείο θα γίνει, αλλά αργότερα. Πάντως, να πούμε, το Eurogroup τυπικά δεν έχει τελειώσει ακόμη, Σπύρο, για την Ελλάδα. Στις καθυστερήσεις είναι.
Έχουμε ακόμα τις τρίχες από τις ουρές. Δηλαδή, η Αθήνα αφενός καλείται να αποζημιώσει τον Ανδρέα Γεωργίου για τη δικαστική περιπέτεια που είχε. Να του πληρώσει τα δικαστικά έξοδα, ναι. Ναι, ναι, ως πρώην πρόεδρος της Ελστάτ. Αφετέρου, η κυβέρνηση καλείται να απαλλάξει τρεις κοινοτικούς εμπειρογνώμονες, συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ, που διώκονται ποινικά. Ναι. Η κυβέρνηση φέτος διαβεβαιώνει ότι θα κάνει το θέμα θα το ρυθμίσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα, ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι, στο Sky.gr. Αυτή τη στιγμή, πρώτο θέμα, η δηλώση της κυρίας Λαγκάρ. Θα περιμένουμε την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Πώς είδατε τη συμφωνία, κύριε Στρατόπουλε, τώρα, με βάση το τι πήραμε και το τι δεν πήραμε? Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν ήταν θετικό το ότι έκλεισε αξιολόγηση. Με πολλούς μήνες καθυστέρηση, αλλά τουλάχιστον τελικά έκλεισε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το χρέος, νομίζω πήραμε ελάχιστα, αλλά δεν προσδοκούσαμε και να πάρουμε περισσότερα. Ή μάλλον κάποιοι προσδοκούσαν και ήταν λάθος ότι είχαν καλλιεργήσει αυτές τις προσδοκίες. Δεν ήταν δυνατόν να πάρουμε κάτι περισσότερο. Ήταν κάτι που είχε διατυπωθεί πολύ ρητά και ξεκάθαρα στο Eurogroup του Μαΐου του 2016. Δηλαδή, εσείς το βλέπατε ότι η γραβάτα δεν θα φορούσε ο Πρωθυπουργός. Φαινόταν εδώ και εβδομάδες και μήνες σε αυτό το Eurogroup. Μόνο ο κύριος Κουτσομίτης φοράει γραβάτα, παρεμπιπτόντως. Μόνο εκείνος πρέπει να έχει πάρει κάποια ρύθμιση. Ανάποδα πάμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν ξέρω ότι θα κάνει δημοτολογικά ο κύριος Τσίπρας, αλλά πρακτικά δεν ήταν διατεθειμένοι οι Ευρωπαίοι σε αυτή την φάση να δώσουν κάτι για την Ελλάδα. Αυτό ήταν ξεκάθαρο. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάποια πράγματα τα οποία δεν πήραμε. Και εκεί μπλέκουν περισσότερο πολιτικά ζητήματα, νομίζω. Δικά μας ή όπως οι εκλογές στη Γερμανία, ας πούμε? Όχι, δεν είναι οι εκλογές στη Γερμανία. Κοιτάξτε τι θα θέλαμε και είχαμε κάποιες ελπίδες. Ίσως περισσότερες πιθανότητες να ενταχθούμε στο QE, στην ποσοτική χαλάρωση. Αυτό δεν φαίνεται να προχωράει. Επίσης, θα ήταν πολύ καλοδεχούμενη, αυτό επιθυμούσε ο κύριος Τσακαλώτος, αυτό επιθυμούμε όλοι, μια δήλωση βιωσιμότητας από την πλευρά του ΔΝΤ. Η δήλωση βιωσιμότητας θα είχε πολύ μεγάλη σημασία για την εμπιστοσύνη, σαν ένα δείγμα εμπιστοσύνης από τη μεριά του ΔΝΤ προς την ελληνική οικονομία. Δεν ήρθε αυτή η δήλωση, δυστυχώς. Αυτή θα μπορούσε να έρθει χωρίς την ελάφρυνση του χρέους, αλλά το Ταμείο διάλεξε να παραμείνει στη σκληρή γραμμή ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αναπτυχθεί με υψηλούς ρυθμούς, κάτι που αποδεχόταν το 2014. Οπότε σε πράγματα που θα μπορούσαμε να πάρουμε, γιατί δεν είχαν να κάνουν με τα λεφτά ήταν ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε κάτι για το χρέος τώρα, δεν προχωρήσανε ούτε αυτά. Πάντως και αυτά που είπατε δεν εξαρτώνται από εμάς, έτσι δεν είναι, κύριε Στρατόπουλε? Δηλαδή το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του σε μια έκθεση βιωσιμότητας του χρέους έχει να κάνει και με τις διαθέσεις της Γερμανίας. Εξαρτάται από εμάς σε ό,τι αφορά τα λάθη μας. Το γεγονός ότι το 2014 το ΔΝΤ του έβαζε αυτή τη σφραγίδα και τώρα δεν τη βάζει και για την ακρίβεια δεν το κάνει γιατί κάτι άλλαξε στις μελέτες βιωσιμότητας που κάνει το ΔΝΤ του σε ό,τι αφορά το χρέος, άλλαξε σε ό,τι αφορά τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Το γεγονός λοιπόν ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που νομίζω δεν γνωρίζει ούτε αυτό αν η Ελλάδα μπορεί να αναπτυχθεί με 1 ή 1,5 ή 2% τα επόμενα 40 χρόνια, αλλά παραμένει σε μια σκληρή και απεσιόδοξη γραμμή, έχει να κάνει περισσότερο με το κάζου που έπαθε το 2015. Γιατί εξ αρχής έχει μια τακτική το Ταμείο, ότι για να μπει σε ένα πρόγραμμα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση της Ευρωζώνης έκανε εκπτώσεις. Και μια από αυτές τις εκπτώσεις ήταν η Ελλάδα. Έδωσε λοιπόν στην Ελλάδα το μεγαλύτερο δάνειο που έχει δώσει ποτέ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπάρχει και μια πιστοληπτική γραμμή προς το Μεξικό που είναι μεγαλύτερη, αλλά το μεγαλύτερο εκταμευμένο δάνειο είναι αυτό που δόθηκε στην Ελλάδα. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Η Ελλάδα ήταν η πρώτη ανεπτυγμένη χώρα που τον Ιούνιο του 2015 κρέμασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του. Τελικά μετά από όλο το από ό,τι έγινε το καλοκαίρι του 2015 εξοφλήσαμε τις δόσεις. Χαρακτηρίστηκε και μέσω πίεσης τότε, εκείνη την περίοδο δηλαδή. Από την κυβέρνηση χαρακτηριζόταν μέσω πίεσης η μη εξόφληση της δόσης. Το αποτέλεσμα πάντως είναι ότι το Ταμείο εκτέθηκε και δεν φαίνεται διατεθειμένο να κάνει πάλι εκπτώσεις για να διευκολύνει την Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη από τη μεριά της δεν έχει κανένα λόγο σε αυτή τη φάση. Δείχνει ότι δεν είναι έτοιμη, δεν είναι διατεθειμένη να δώσει περισσότερα για το χρέος στην Ελλάδα.
Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ρυθμίσεις του περιόδου της συμφωνίας, δηλαδή μια εγγύηση για έναν μηχανισμό που θα συναρτάται με την ανάπτυξη, όταν πηγαίνετε καλά θα πληρώνετε, όταν δεν πηγαίνετε καλά δεν πληρώνετε, ή η επιμήκυνση κάποιων, της πληρωμής κάποιων τόκων στο μηχανισμό στήριξης. Λοιπόν, κοιτάξτε, η επιμηκύνση δεν είναι κάτι καινούριο. Υπήρχαν και στη δήλωση και στο Eurogroup του Μαΐου του 2016, σαν ενδεχόμενο. Η σύνδεση με τη ρήτρα ανάπτυξης είναι περίπου ισοδύναμο, είναι ένα επιμέρους σε αυτό που έχει υποθεί κατά καιρούς από τους Ευρωπαίους, ότι θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί, και έχει διατυπωθεί και στο Eurogroup του Μαΐου του 2016, ώστε οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας να παραμείνουν σε κάποια όρια, ώστε να θεωρείται το χρέος βιώσιμο. Όσο χειρότερα πηγαίνει η οικονομία μας, προφανώς θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για να πληρούνται αυτές οι συνθήκες. Και αυτό το πράγμα λέει και η ρήτρα ανάπτυξη. Είναι κάτι αόριστο ακόμα, μένει να το δούμε. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο αλλάζει την εικόνα. Κύριε Κουτσομίτη, είδα σε αυτά που γράφετε ότι δώσατε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή την υπόθεση με τους τεχνοκράτες του ΤΑΙΠΕΔ και το βέτο που απειλούν να βάλουν οι Ισπανοί για τη μη καταβολή της δόσης. Ναι. Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα που εκκρεμεί εδώ και 2 χρόνια. Εγώ δεν μπορώ να επισέλθω στην ουσία της υπόθεσης, δεν γνωρίζω τη δικογραφία, δεν ξέρω αν οι άνθρωποι όντως έχουν ευθύνες. Εδώ όμως υπάρχει ένα τεράστιο θέμα για την αναξιοπιστία που έχουμε δείξει συνολικά ως χώρα προς το εξωτερικό. Όταν έγινε η περίφημη δίωξη κατά του κυρίου Γεωργίου, έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι διεθνείς οργανισμοί για τη μεταχείριση που επιφυλάξαμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Ακόμα και οι επικριτές του δέχονται ότι το ελληνικό έλλειμμα το 2009 ήταν πάνω από 13,5%. Και οι μικρές διαφορές που έχουν και επικρίνουν τον κύριο Γεωργίου είναι το αύξησε κατά 0,5 μονάδα. Κανείς όμως δεν συζητά αυτό το 13 ακόμα κάτι που ήταν, αν ήταν κάτι το συγκλονιστικό, αλλά αν πήγε 1 μονάδα πάνω. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχουμε γεμίσει αναξιοπιστία προς τους διεθνείς φορείς. Φυσικά αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να λυθεί νομικά, διότι η ασυλία που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή δεν μπορεί να λειτουργήσει αναδρομικά για αυτή την υπόθεση, γιατί είναι μια προγενέστερη υπόθεση. Και θέλω να δω πραγματικά τι λύση θα βρεθεί. Είναι πολύ λεπτό ζήτημα, διότι οι άνθρωποι αυτοί κινδυνεύουν και με ισόβια κάθριξη. Κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις βάρος του δημοσίου. Είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Έσπευσε βεβαίως η κυβέρνηση με ένα non-paper, διαρροές, δεν ξέρω τι ήταν, να πει ότι εντάξει, δεν υπάρχει ανησυχία, με κάποιο τρόπο θα το τακτοποιήσουμε. Κάτι που προκαλεί μια αίσθηση πώς επιχείρησε να αμβλύνει τις εντυπώσεις από αυτή την ιστορία. Με την έννοια ότι όταν πρόκειται για τον Γεωργίου, μιλάει για ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Όταν απειλούν οι Ισπανοί με βέτο, λέει εντάξει, θα το τακτοποιήσουμε με κάποιο τρόπο. Και μάλιστα σας πω, η διγλωσία της κυβέρνησης είναι αυτή που εκθέτει τη χώρα στο εξωτερικό. Πριν από μισή ώρα ήταν σε αυτό το στούντιο ο εκπρόσωπος κυβερνήσεως, ο οποίος κατακεράβουνε το PSI που κατέστρεψε τη χώρα, τα ταμεία και όλα αυτά, και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ο κύριος Τσακαλώτος εκθιάζει το PSI, το οποίο έσωσε τη χώρα. Ποιο να πιστέψουμε από όλους αυτούς? Πολύ καλή αναλύσεις μάλλον έχει κάνει ο κύριος Στρατόπουλος. Θα το ρωτήσω μετά για το PSI, αλλά επειδή πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, θα ξεκινήσουμε και μετά με σας, κύριε Βασιλείου. Μία λέξη τώρα. Οι άνθρωποι της αγοράς και η πραγματική οικονομία όλα αυτά τα χρόνια ακούνε πάρα πολλά προγράμματα, σχέδια, τα οποία όμως δεν έχουν φως. Δεν βλέπουμε απτά σημάδια και πρόγραμμα. Γίνονται αναφορές στο ανακοινωθέν του Eurogroup, γίνονται αναφορές για επενδυτικά σχέδια, για στήριξη της ανάπτυξης κτλ. Μιλάει ο Πρωθυπουργός για δίκαιη ανάπτυξη, αλλά δεν μιλάει κανένας για δίκαια φορολογία. Με τόσο υψηλή φορολογία, πώς μπορεί κάποιος να ανθίσει, να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει? Το ένα αντικρούει το άλλο. Όταν μιλάω για σχέδιο, αυτό εννοώ. Η υψηλή φορολογία είναι ένα τελείως αναπτυξιακό μέτρο. Πού είναι τα φορολόγητα αποθεματικά που θα μπορούσαν να βάλουν κίνητρα σε επιχειρήσεις ώστε να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας? Πού είναι προγράμματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ώστε οι νέοι εργαζόμενοι να έχουν κάποιο τύπου ασφαλιστικές φορές, να μην τις πληρώνει η εργοδοσία, ώστε να πάρουμε νέα παιδιά στη δουλειά? Πού είναι αυτά τα κίνητρα στην πράξη? Να καλημερίσω τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα.
Πριν πάω σε διαφημίσεις, για να μας περιμένει. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπλέτσα. Είμαι διευθυντής πληροφορικής στο MIT. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί επικοινωνεί μαζί μας έστω και με αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα να είναι στο στούντιο, αλλά έστω και έτσι θα πάρουμε την άποψή του για αυτά που συμβαίνουν. Πάμε σε διαφημίσεις και μετά σε εσάς, κύριε Μπλέτσα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Θα αρχίσουμε από τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα, διευθυντής πληροφορικής στο MIT. Είναι από τους ανθρώπους τα επιτεύγματα του οποίου συζητάει όλος ο πλανήτης. Και δεν ξέρω αν και αυτό είναι μια αφορμή της συζήτησής μας, κύριε Μπλέτσα, μιας και τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, έχουν φύγει σχεδόν 500.000 νέοι άνθρωποι, αναζητούν την τύχη στο εξωτερικό. Γιατί ο Έλληνας πρέπει να φύγει από τη χώρα του προκειμένου να μεγαλουργήσει? Γιατί η χώρα του δεν είναι κανονική, δεν ήταν ποτέ κανονική και τον τελευταίο καιρό χάνει όλο και περισσότερο αυτή τη μικρή κανονικότητα που είχε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τι συνιστά για σας μη κανονικότητα? Συνιστά η ανομία, συνιστά η αστάθεια, συνιστά το πολιτικό θέατρο το οποίο στην Ελλάδα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, η ανακολουθία μεταξύ λόγων και πράξεων. Όλα αυτά τα θέματα τα οποία δεν αφήνουν την κοινωνία να λειτουργήσει σωστά. Ξέρετε, πολλής λόγος έγινε και για τους ανθρώπους που φεύγουν προκειμένου να βρουν εργασία ή φεύγουν επειδή βλέπουν ότι στον τόπο τους υπάρχει αναξιοκρατία, ότι είναι προδότες, ας το πούμε έτσι. Ας μην ασχολούμαστε με γελιότητες, δεν νομίζω ότι προδότες... Επειδή δεν κάθονται εδώ, κάποιος... να το παλέψουν στον τόπο, ναι, τους. Να λέει κάποιος 80χρονος, ο οποίος καταλαμβάνει μία θέση όντας συνταξιούχος, που θα μπορούσε να πάρει ένα 40χρονο στα παιδιά που δεν μπορούν να βρουν εργασία ή προσπαθούν να αυξήσουν οι ίδιοι τις δικές τους δυνατότητες, να προχωρήσουν λίγο παραπέρα και σε κάθε περίπτωση να αποτελέσουν κεφάλαιο για την πατρίδα τους. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει σημασία που βρίσκονται. Τα σύνορα είναι πολύ πιο διαπερατά σήμερα. Είναι λίγο γελίο. Ας μην ασχοληθούμε με αυτό. Ωραία. Πάντα έφευγαν οι νέοι από την Ελλάδα. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι η ισορροπία μεταξύ αυτών που φεύγουν και αυτών που γυρίζουν. Το πρόβλημα για μένα δεν είναι οι νέοι που φεύγουν για πρώτη φορά. Αυτό είναι μάλλον θετικό. Ήταν πάντα, επιδρούσε θετικά στην Ελλάδα τελικά, σε κάποιο βάθος χρόνου. Το θέμα για μένα είναι αυτοί που φεύγουν για δεύτερη φορά. Είναι αυτοί που γύρισαν πίσω και ξαναφεύγουν. Είναι οι φίλοι οι δικοί μου, από τους δικούς μου φίλους όταν ήμουν φοιτητής μεταπτυχιακό στη Βοστόνη, οι περισσότεροι έχουν γυρίσει στην Ελλάδα. Τώρα πολλοί από αυτούς όμως ξαναφεύγουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα σε κάθε συζήτηση που αφορά την ελληνική οικονομία και το πώς μπορούμε να φύγουμε από τα διέξοδα. Ότι δεν έρχονται επενδύσεις, ότι δεν ανοίγουν επιχειρήσεις, ότι δεν μας εμπιστεύονται. Ποιο είναι το μήνυμα? Το ότι δεν μας εμπιστεύονται. Ξεκάθαρε, ότι δεν μας εμπιστεύονται. Ήμασταν πάντα μια κοινωνία χαμηλής εμπιστοσύνης. Δεν ήταν δικό μας αρνητικό χαρακτηριστικό αποκλειστικά αυτό. Όλες οι μεσογειακές χώρες γενικά είναι κοινωνίες χαμηλότερης εμπιστοσύνης από τις βόρειο-ευρωπαϊκές και αυτό αντανακλάται στους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και στο βαθμό οικονομικής ανάπτυξης. Από εκεί και πέρα εμείς το έχουμε τερματίσει τον τελευταίο καιρό. Τα συζητήσατε πριν, να μην τα ξαναλέμε. Τα είπε και ο κύριος Στρατόπουλος, τα είπε και ο Γιάννης ο Κουτσομίτης, ο φίλος μου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Αυτό το θέατρο που έγινε το 2015 θα το πληρώνουμε για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή την τυπική έστω χρεοκοπία στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα την πληρώνουν και τα παιδιά τα δικά μας. Η εμπιστοσύνη είναι κάτι που χτίζεται πολύ δύσκολα και καταστρέφεται πολύ εύκολα, δυστυχώς. Έχει αυτό το πρόβλημα. Επομένως, δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο. Ένα παράδειγμα σε αυτά που λέει ο φίλος ο Μιχάλης ο Μπλέτσας. Πριν από λίγα χρόνια έγινε μια μεταρρύθμιση στο θέμα της τριτοβάθμιας παιδείας και υπήρξε ένας θεσμός ο οποίος έφερε στην Ελλάδα Έλληνες διαπρεπείς του εξωτερικού ακαδημαϊκούς να βοηθήσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια να βρουν ξανά το ρυθμό τους προς το διεθνές πεδίο.
Αυτός ο θεσμός λεηλατήθηκε από την υπάρχουσα κυβέρνηση και διαλύθηκε και φύγαν όλοι αυτοί οι διαπρεπείς ακαδημαϊκοί, φύγαν ξανά πίσω. Τους διώξαμε πίσω. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, θα είναι εδώ ο κύριος Στέλιος Περάκης από τον Καναδά, από τη Βασιλική Ακαδημία του Καναδά, ο οποίος, όπως μου είπε σε συζητήσεις, θα τα πει και εκείνος, έφυγε τρέχοντας, κύριε Κουτσομίτη. Τρέχοντας. Κύριε Μπλέτσα, επειδή είστε και ο πλέον ειδικός σε αυτά τα θέματα, υπάρχει κάποιο, ας το πούμε, κάποιο μοντέλο που μπορούμε να εφαρμόσουμε και να βγούμε από αυτό το πράγμα, αυτό το αδιέξοδο? Κοιτάξτε, εκείνο που η μεγάλη τραγωδία της Ελλάδας είναι ότι το μοντέλο είναι σχετικά απλό. Δεν είναι ότι χρειάζεται να ξανανακαλύψουμε τον τροχό. Ακούγεται πολύ απλό έτσι όπως το λέτε, αλλά είμαστε σε μια χώρα που επί 8 χρόνια είναι σε ύφεση. Ναι, διότι δεν λέμε ποτέ την αλήθεια. Μιλήσατε πριν για τον κύριο Γεωργίου. Η καταστροφή που έκανε αυτή η υπόθεση και εσωτερικά και εξωτερικά, το δηλητήριο που έριξε στην κοινωνία, η οποία είναι ακόμα ζαλισμένη και δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. Οι υπεύθυνοι αυτής της κρίσης εξακολουθούν να κρύβονται και μάλιστα αρχίζουν να εμφανίζονται και σε εθνικά κεφάλαια πάλι σιγά σιγά. Αν δεν αποφασίσουμε τι έγινε, είναι λίγο δύσκολο να το ξεπεράσουμε. Όλες οι υπόλοιπες χώρες, Πορτογαλία, Ιρλανδία, κατάλαβαν γρήγορα τι έγινε. Είπαν ότι εντάξει, κάτι έγινε, πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Συμφώνησαν σε ένα σχέδιο και βγήκαν από αυτό το τέλμα στο οποίο ήταν, πολύ πιο γρήγορα από εμάς. Εμείς φαίνεται συνέχεια να είμαστε στο ίδιο σημείο. Βλέπεις μια κακή επανάληψη του ίδιου έργου. Συνεχώς. Και ο λόγος είναι ότι όλοι ήταν αντιμνημονιακοί. Να θυμηθούμε ότι και ακόμα και η πρώτη κυβέρνηση, η μνημονιακή, κάποια στιγμή τον αρχιτέκτονα του μνημονίου τον έβγαλε από τη μέση, διότι το μνημόνιο ήταν κάτι κακό, αυτό έφταιγε για όλα. Και συνέχεια φαίνεται να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και δύο βήματα πίσω. Κάποια στιγμή πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό και νομίζω ότι τα πράγματα θα φτιάξουν. Δεν είμαστε ακόμα. Ας δούμε λίγο τη γειτονιά μας τι γίνεται, λίγο πιο κάτω. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν υπάρχει λόγος να φτάσουμε εκεί για να καταλάβουμε ότι δεν έχουν χαθεί όλα, η χώρα έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Ας φτιάξουμε λίγο το φορολογικό, ας φτιάξουμε λίγο το ασφαλιστικό. Αυτό σημαίνει βέβαια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή τη στιγμή και μικρότερο κράτος, το οποίο είναι κάτι που δεν λέει ο κόσμος. Πράντα λέμε να φτιάξουμε το φορολογικό, να φτιάξουμε το ασφαλιστικό, αλλά να συνεχίσουμε να πληρώνουμε και ό,τι πληρώνουμε. Ας εφαρμόσουμε λίγο τον νόμο. Η ανομία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι αποκρουστική. Ας σταματήσουμε να κάνουμε βήματα μπρος-πίσω, όπως ανέφερε ο συνομιλητής για τον νόμο για την ανώτατη παιδεία. Διότι αν η ανομία και η αστάθεια και η έλλειψη εμπιστοσύνης δυναμητίζει το παρόν μας, αυτό που γίνεται στην παιδεία ξεθεμελιώνει το μέλλον μας αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε μπροστά. Η Ελλάδα έχει ξεπεράσει πολύ χειρότερα πράγματα ιστορικά αν το δούμε. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι ακατόρθωτο. Μιλήσατε... Και δεν είναι το χρέος. Ναι. Δεν είναι το χρέος. Τώρα, αμέσως, κύριε Βασιλείου. Μιλήσατε για την καταστροφική διαπραγμάτευση του 2015. Κάποιος θα μπορούσε να σας πει, κύριε Μπλέτσα, ότι εντάξει, έγινε ό,τι έγινε το 2015. Τα αποτελέσματα θα τα βλέπουμε και τις επιπτώσεις θα τις πληρώνουμε για τα πολλά επόμενα χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, βλέπουμε τώρα μια κυβέρνηση που με τις καθυστερήσεις, με τις δυσκολίες, συμφωνεί, βρίσκει ένα κοινό τόπο με τους Ευρωπαίους, υπογράφει μεταρρυθμίσεις, υπογράφει δημοσιονομικές προσαρμογές. Το έχει πάρει αλλιώς, για να το πω έτσι λίγο πιο απλά. Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι νομίζω ότι αισθάνονται αρκετά καλά με αυτή την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση προσποιείται ότι κάνει μεταρρυθμίσεις και οι Ευρωπαίοι προσποιούνται ότι μας βοηθούν αυτή τη στιγμή, διότι δεν θέλουν να ασχολούνται μαζί μας. Είμαστε το 2% της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δεν θέλει ο κόσμος να ασχολείται μαζί μας. Έχουμε πάρει τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια που έχει πάρει ποτέ κράτος, επίσημο. Δεν θέλουν πια να ασχολούνται μαζί μας. Επομένως, η κυβέρνηση παίρνει μέτρα για να τα εφαρμόσει ο διάδοχός της. Η κυβέρνηση ουσιαστικά υπονομεύει την επόμενη κυβέρνηση που θα έρθει στη συνέχεια. Δεν κάνει τίποτα.
το ότι κάτι έγινε το 2015. Όχι, δεν έγινε κάτι το 2015. Έγινε κάτι πολύ καταστροφικό το 2015. 86 δις μόνο από την απώλεια των τραπεζών κατά τον μικρότερο υπολογισμό. Ξέρετε, λοιπόν, κάνω και προβοκατόρικα ερωτήματα. Πρέπει να έχετε υπόψη. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει όλοι να καθίσουν κάτω και να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να προχωρήσουμε λίγο μπροστά. Ακούγεται κοινοτυπία αυτό, αλλά γίνεται ένα πολύ άσχημο παιχνίδι, ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Η υπόθεση Γεωργίου είναι η αιχμή του δόρατος αυτού του παιχνιδιού. Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι Έλληνες να καταλάβουν τι έγινε με τον Ανδρέα Γεωργίου. Δεν ξέρω αν μπορούν, για να συνεχίσουμε πιο κάτω, αν μπορούν να το κατανοήσουν σε όλη την έκταση και το εν ουσία. Περιμένοντάς σας, άκουγα την προηγούμενη εκπομπή. Η ρητορική εκείνη της εκπομπής που έλεγε ότι τι θα γίνει με τους ξένους, πήγαμε, τους τα δώσαμε όλα, δεν μας δώσαν τίποτα, μας κοροϊδέψανε πάλι κτλ. Είναι αυτή η ρητορική η οποία μπερδεύει τον κόσμο. Ας κάτσουν να διαβάσουν λίγο τα άρθρα του κυρίου Στρατόπουλου, ο οποίος γράφει πάρα πολύ ωραία περί των οικονομικών. Και ας ηρεμήσουμε και όλοι λίγο, και εσείς και οι συνάδελφοί σας κυρίως. Βλέπετε, λέτε ότι να συνεννοηθούμε, να βρούμε ένα κοινό τόπο. Βλέπετε ότι το πολιτικό σκηνικό, αυτό που υπάρχει τώρα, με τα δεδομένα τα οποία βλέπουμε, μπορεί να βγάλει μια τέτοια συνένεση? Βεβαίως και μπορεί να βγάλει μια τέτοια συνένεση. Πρέπει να βγάλει. Δεν έχουμε άλλο. Κοιτάξτε, είμαι μηχανικός. Επομένως, το μπορεί ή δεν μπορεί, εγώ κοιτάω ποιες λύσεις έχεις. Αυτή είναι η μόνη λύση από εδώ και μπρος. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό τόξο που δυστυχώς συρρυκνώνεται εξαιτίας της ρητορικής ότι οι ξένοι φταίνε. Πάντα, ξέρετε, φεύγοντας από την Ελλάδα, εκείνο που διαπίστωσα είναι ότι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι ότι πάντα για τα δικά μας προβλήματα φταίει κάποιος άλλος. Ναι. Αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των Ελλήνων. Λοιπόν, να σταματήσουμε να κατηγορούμε τους ξένους, να σταματήσουμε να περιμένουμε ως τη μαγική λύση τη μείωση του χρέους. Μείωση του χρέους ονομαστική δεν πρόκειται να γίνει. Το χρέος είναι στο μεγαλύτερο του βαθμό επίσημο χρέος. Θα γίνει κάτι άλλο, θα γίνει μια επιμήκυνση, θα γίνει μια διευκόλυνση. Αυτό που έγινε με το PSI, το οποίο ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη και πρωτοφανής ξανά για τα παγκόσμια χρονικά μείωση πραγματική, δεν πρόκειται να ξαναγίνει με τον ίδιο τρόπο. Αυτά είναι σανός. Ξέρετε, αυτός ο σανός έχει λειτουργήσει και πολλοί είναι εκείνοι που βγαίνουν και λένε ότι το PSI κατέστρεψε την οικονομία, κατέστρεψε τα ασφαλιστικά ταμεία, κατέστρεψε τις τράπεζες. Αυτό εξακολουθεί να λέει πολλοί κόσμος και μάλιστα υπάρχει και μια κρίσιμη μάζα, δηλαδή άλλοι την υπολογίζουν στις δημοσκοπήσεις στο 25%, στο 30%, που φαίνεται ότι απολαμβάνει αυτό το... Βεβαίως. Τη ρητορική, το αφήγημα, και λέει να βγούμε και από το ευρώ. Βεβαίως. Αυτό ακριβώς είναι που με φοβίζει περισσότερο. Το ότι έχουμε ακόμα ένα βαθμό κανονικότητας που μας επιτρέπει να λειτουργούμε, που μας επιτρέπει να έχουμε μία εικόνα προς τα έξω που κάνει τους γείτονές μου στη Βοστόνη, για παράδειγμα, να έρχονται κατά εκατοντάδες. Η Αθήνα είναι γεμάτη Αμερικανούς αυτή τη στιγμή. Το αεροπλάνο που ήρθα πριν από δύο μέρες ήταν γεμάτο. Το μισό αεροπλάνο από τη Βοστόνη μπήκε στην πτήση για την Αθήνα, στη Φραγκφούρτη. Είναι η Ευρώπη. Αν δεν ήμασταν στην Ευρώπη, θα είχαμε γίνει κάτι καινούριο. Κάτι μεταξύ Αλβανίας την εποχή των πυραμίδων και Λιβύης. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσει. Το να μιλάμε γι' αυτό είναι ενάντια στην ιστορική πορεία της χώρας. Τελείως. Τώρα, για το PSI που με ρωτήσατε πιο πριν, εκείνο πια άνθρωποι σαν και εμένα δυσκολεύονται πάρα πολύ, διότι το να λες ότι κατέστρεψε τα ταμεία, τη στιγμή που τα ταμεία επιδοτούνται. Ναι. Οι συντάξεις έρχονται από κατευθείαν επιδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τη στιγμή που ξέρουμε όλοι ότι το ασφαλιστικό ήταν η κύρια αιτία χρεοκοπίας της χώρας, ότι δίναμε συντάξεις βασισμένες σε δανεικά για πάρα πολλά χρόνια και κάποια στιγμή, για λόγους που δεν ήταν απόλυτα δική μας, έγινε η κρίση του 2008 και όλοι άρχισαν να ξανακοιτάνε το αξιόχρεο των διαφόρων τραπεζικών δανείων.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει σε οποιοδήποτε λογικό άνθρωπο ελάχιστα μορφωμένο η παραμικρή αμφιβολία ότι το PSI δεν έκανε τίποτα για τα ταμεία. Κύριε Μπλέτσα, δεν έκανε καμία ζημιά στα ταμεία. Σας ευχαριστώ θερμά. Ελπίζω να μου κάνετε την τιμή όταν βρίσκεστε εδώ στην Αθήνα, γιατί τώρα νομίζω ότι βρίσκεστε στην Κρήτη. Βρίσκομαι στα Χανιά. Στα Χανιά, ωραία. Να μου κάνετε την τιμή να έρθετε να τα πούμε και από κοντά σε αυτό το στούντιο. Σας ευχαριστώ θερμά. Παρακαλώ. Είστε καλά. Ο κύριος Μιχάλης Μπλέτσας, ο διευθυντής πληροφορικής στο MIT. Μου έχει ζητήσει το λόγο εδώ και ώρα ο κύριος Βασιλείου, αλλά θα κατάλαβε ότι επειδή δεν είχαν πολύ χρόνο με τον κύριο Μπλέτσα, γι' αυτό προσπάθησα. Ακούω όλα αυτά και σε πολλά σημεία συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να μιλήσουμε για μας, που είμαστε στη χώρα μας, που δραστηριοποιούμαστε εδώ. Δεν μιλάει για. Όχι, δεν διαφωνώ. Συμφωνώ σε τα περισσότερα. Για άλλο γαλαξία ο κύριος Μπλέτσα. Συμφωνώ σε απόλυτα αυτά που είπε, στα περισσότερα τουλάχιστον. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή για εμάς που είμαστε στη χώρα μας. Που πληρώνουμε φόρους εδώ, που έχουμε εργαζομένους, που έχουμε οικογένειες, που πραγματικά γίνεται ένας τρομερός αγώνας. Και θέλουμε ωραία να μιλήσουμε για το παρελθόν, τι συμβαίνει. Έχουν περάσει άπειρες κυβερνήσεις, σοσιαλιστικές, φιλελεύθερες, ή μη φιλελεύθερες, και αριστερές. Εμείς θέλουμε την επόμενη μέρα τι θα γίνει, σήμερα, αύριο, πώς θα μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Μέτρα δεν ακούμε, ακούμε ωραίες αναλύσεις, αλλά πρέπει να βρεθεί μια ομάδα τεχνοκρατών, ανθρώπων της αγοράς, που θα κάτσουμε να βγάλουμε ένα χάρτη με 10 σημεία κάθε μήνα. Τι μπορούμε να αλλάξουμε, ώστε να υπάρχει μια επανεκκίνηση της δημιουργίας. Εκεί είναι το ζητούμενο. Εμείς είμαστε εδώ. Δουλεύουμε εδώ. Να πάω σε διαφημίσεις για να έχουμε μετά όλο το χρόνο, εκτός κι αν ο κύριος Κιτσομίτης θέλει. Μία πολύ μικρή παρατήρηση για το PSI. Αυτό που δεν συζητείται στη δημόσια σφαίρα είναι ότι το PSI προκλήθηκε από αυτόν τον στενό εναγκαλισμό του κράτους με τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Εάν το κράτος δεν επέβαλε στα ασφαλιστικά ταμεία να αγοράζουν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αλλά τα ασφαλιστικά ταμεία κάνανε ένα risk ανάλυσης και παίρναν και ομόλογα αμερικανικά, καναδικά, αγγλικά και είχαν διασπείρει τον κίνδυνο, αυτή τη στιγμή δεν θα είχαμε τη ζημιά που είχε γίνει. Συμβουλή, όσοι θέλετε να μάθετε ακριβώς τι έγινε με ασφαλιστικά ταμεία, PSI κτλ. Και το πώς λειτουργούσε εδώ πέρα το συνταξιοδοτικό σύστημα, θα μπείτε στην ιστοσελίδα σας, θα ανοίξετε το Google, τη μηχανή αναζήτησης και απαντήσετε Γιώργος Στρατόπουλος, ασφαλιστικά ταμεία. Το έχετε όλο το έργο. Διαφημίσεις και επιστρέφω. Ένα από τα θέματα που μπήκαν στη συζήτηση προηγουμένως ήταν το ασφαλιστικό. Το βάλαμε μέσω του PSI. Να δούμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας, πώς εργάζονται, πώς είναι συνταξιούχοι. Η Λίδα Χριστοπούλου. Γεια σου Λίδα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σπύρο μου, ένα πολύ λοιπόν ρευστό πλαίσιο στην αγορά εργασίας, στην αγορά γενικότερα. Με τα λουκέτα να αυξάνονται, με τους επιχειρηματίες να μην αντέχουν άλλο και να κατεβάζουν τα ρολά. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο συγκεκριμένο τετράγωνο που είμαστε αυτή τη στιγμή έχουμε 3 ή 4 καταστήματα που έχουν κατεβάσει τα ρολά. Και αυτό συμβαίνει σε όλη την Αθήνα και όχι μόνο, σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό σημαίνει επιχειρηματίες λοιπόν, που χάνουν μέσα από τα χέρια τους. Έχουν κοπιάσει άνθρωποι για δεκαετίες, αλλά βρέθηκαν σε ελεύθερη πτώση τώρα την περίοδο της κρίσης. Και ανεργία σημαίνει και ανθρώπους χωρίς δουλειά. Και ανεργία. Εκεί φτάνουμε λοιπόν στους ανέργους. Τον Μάρτιο λοιπόν του 2017 η ανεργία άγγιζε το 22,5%, πολύ υψηλό ποσοστό. Παρένθεση έχουμε, 22,9% ήταν τον Φεβρουάριο, πολύ πολύ μικρή διαφορά, ωστόσο ο αριθμός παραμένει στα ύψη. Αυτοί λοιπόν οι άνεργοι σε πραγματικούς αριθμούς αγγίζουν το 1.068.469, οι 800.000 άνω των 12 μηνών άνεργοι, πολλοί από αυτούς άνω του 1 ή 2 ετών, μακροχρόνια άνεργοι. Πάμε όμως να δούμε και την επόμενη μας κάρτα, η οποία έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, καθώς δείχνει το ισοζύγιο στην αγορά εργασίας.
πόσοι τελικά δουλεύουμε και πόσοι δεν δουλεύουν στην χώρα μας, στη χώρα των 11 εκατομμυρίων. 3,6 εκατομμύρια είναι οι ενεργοί, οι άνθρωποι που εργάζονται. 7 εκατομμύρια είναι οι μη ενεργοί, μη οικονομικά ενεργοί, άνεργοι και συνταξιούχοι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι, σε ευχαριστούμε 3,6 πολύ, μόνο είναι αυτοί που εργάζονται. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ και πολλοί από αυτά τα 3,6 εκατομμύρια, κύριε Στρατόπουλε, εργάζονται για το δημόσιο. Το ασφαλιστικό είναι ένα θέμα που το έχετε δουλέψει, το γνωρίζετε και έχετε γράψει γι' αυτό και βρέθηκε και στο επίκεντρο με αφορμή τις προσαρμογές που έπρεπε να γίνουν. Κοιτάξτε τώρα, στο ασφαλιστικό έχουμε δύο προβλήματα. Το ένα είναι ότι βγήκε πολλοί κόσμος σύνταξη με πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και έτσι έχουμε πάρα πολλούς συνταξιούχους. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, έχει συμβεί και έχει σαν αποτέλεσμα, το πληρώνουμε αυτό με το να έχουμε χαμηλότερες μέσες συντάξεις για όλους τους συνταξιούχους. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο που θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας είναι ότι ακόμα και σήμερα ο μέσος συνταξιούχος εκπαιδευτικός παίρνει υψηλότερη σύνταξη από τον εργαζόμενο εκπαιδευτικό με 5, 7, 8 χρόνια υπηρεσίας. Αυτή η ισορροπία δεν είναι λογική, δεν μπορεί να συνεχιστεί στη χώρα. Δεν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος που είναι σε παραγωγική ηλικία και πρέπει να κάνει οικογένεια και έχει αυξημένες υποχρεώσεις να παίρνει τα ίδια λεφτά με αυτά που παίρνει ένας συνταξιούχος. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Να βάλω εμβόλυμα, μία παρατήρηση μου επιτρέπετε, σας διακόπτω τώρα, αλλά κάποιος ο οποίος θα έχει εργαστεί αυτά τα χρόνια, έχει θεμελιώσει δηλαδή τη σύνταξή του την προηγούμενη τριακονταετία. Γιατί να μην πάρει αυτά που το αναλογούν σε σύγκριση όπως το βάλατε με κάποιον που εργάζεται τώρα, ο οποίος παίρνει ένα μισθό με βάση την ανταγωνιστικότητα της χώρας στην παρούσα χρονική στιγμή. Κοιτάξτε, καταρχήν. Δηλαδή, γιατί να συγκρίνω τον συνταξιούχο, και τα έχει πληρώσει κιόλας, ο οποίος μπορεί να τα έχει πληρώσει. Κύριε Βασιλείου, μην παίρνετε θάρρος, γιατί όλα τα στοιχεία που έχω διαβάσει δείχνουν ότι κανείς δεν έχει πληρώσει. Ή ελάχιστα έχουν πληρώσει τη σύνταξη που παίρνουν. Δηλαδή, είμαστε η χώρα που έβγαινε κάποιο σύνταξη για να πάρει περισσότερα χρήματα από το μισθό. Αλλά λέω για εκείνον ο οποίος πραγματικά τα έχει δουλέψει σε μια οικονομία με άλλα χαρακτηριστικά τις προηγούμενες δεκαετίες. Κοιτάξτε. Το είπατε μόνο σας ότι κανείς, για να μην είμαστε τώρα απόλυτοι, αλήθεια, πάρα πολύ λίγοι, πάρα πολύ μικρό ποσοστό των συνταξιούχων παίρνει ακόμα και σήμερα χαμηλότερες συντάξεις από τις εισφορές που έχει δώσει, που έχει πληρώσει. Άρα ας μείνουμε σε αυτό. Ναι. Έτσι. Να πω κάτι, ναι, αν επιτρέπετε, Γιώργο. Αυτό που επίσης είναι μια ορολογιακή βόμβα στο ασφαλιστικό είναι ο μεγάλος αριθμός των ήμι απασχολουμένων και των περιστασιακά απασχολουμένων. Από τον αριθμό που δείξατε, τα 3,6 εκατομμύρια, αν θυμάμαι, ένας πολύ μεγάλος αριθμός είναι αυτό που λέμε mini jobs. Περιστασιακές εργασίες, μερικά μεροκάματα. Θα σας βοηθήσω, κύριε Κουτσομίτη, σας διακόπτω και εσάς. Δεν το κάνω συχνά σε αυτή την εκπομπή, αλλά έχουμε έτοιμες κάρτες. Μην μας πάρετε και τη δουλειά. Λοιπόν, είναι από την τελευταία, από την εβδομαδία έκθεση του ΣΕΒ, που δείχνει πόσοι άνεργοι αντιστοιχούν σε κενές θέσεις εργασίας. Οι άνεργοι που βλέπετε δεν είναι τόσοι, ή μάλλον οι 704.000 είναι όσοι είχαν δουλειά και την έχασαν. Λείπουν οι άνθρωποι που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας και δεν έχουν βρει δουλειά, έτσι. Οπότε 704.000 είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι ήδη είχαν εργασία και την έχασαν. Οι κενές θέσεις, έτσι όπως υπολογίζει ο ΣΕΒ, που είναι θέσεις που δεν έχουν, ή μάλλον πρόσφατα έχουν δημιουργηθεί ή λένε οι επιχειρηματίες ότι θα δημιουργήσουν, είναι 13.137. Η αναλογία είναι ένας άνεργος προς 53,6 κενές θέσεις εργασίας. Σε αυτό τώρα που είπε ο κ. Κουτσομίτης, γι' αυτό τον διέκοψα, κακώς, αλλά επειδή έχουμε τα στοιχεία και οπτικοποιημένα, είναι πιο, μπορούμε να τα αντιληφθούμε καλύτερα, είναι η επόμενη κάρτα με τα ποσοστά της ημιαπασχόλησης στην Ελλάδα. Το 2009, μερική και εκπεριτροπής εργασία ήταν στο 21% του συνόλου των συμβάσεων. Το 2013 βλέπετε ότι σχεδόν διπλασιάζεται, το 2017 είναι οι περισσότερες, κύριε Κουτσομίτη, νέες συμβάσεις εργασίας είναι μερική και εκπαιδευτικής. Και για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, οι εισφορές που καταβάλλονται από αυτού του είδους τις θέσεις εργασίας αντιστοιχούν σε ένα μικρό κλάσμα
των ασφαλιστικών εισφορών που θα έπρεπε να υπάρχουν για να καλυφθούν οι συντάξεις που πολύ καλά είπατε προηγουμένως. Θα έπρεπε ηθικά για τους ανθρώπους που έχουν καταβάλει για πολλά χρόνια τα ασφάλιστρά τους να είναι αντίστοιχες. Αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή ξεκινάμε από μια μηδενική βάση και ουσιαστικά έχουμε ό,τι μπαίνει στο ασφαλιστικό σύστημα θα πρέπει και αυτές να είναι οι αποδοχές. Δυστυχώς χαθήκαν όλα τα υπόλοιπα. Τότε κύριε Στρατόπουλε, εάν έχουμε σχεδόν 3 εκατομμύρια να εργάζονται, 7 εκατομμύρια να μην βάζουν εισφορές στο ταμείο, στα ασφαλιστικά ταμεία, απ' την άλλη πάνω από 1 εκατομμύριο ανέργους, αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό από όσους ήδη εργάζονται να είναι εκπεριτροπής και με απασχόληση, δηλαδή μικρότερες εισφορές, η προσαρμογή που προβλέπεται για το ασφαλιστικό δεν βγαίνει. Κοιτάξτε, όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν πολύ πιο εύκολα σε περιβάλλον ανάπτυξης. Και είναι το στοίχημα πώς θα καταφέρουμε να πάμε σε αυτή την ανάπτυξη. Αλλά ανάπτυξη σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, άρα περισσότερες εισφορές. Ανάπτυξη επίσης σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να έχουμε παθητική λιτότητα, η οποία θα λύσει με πιο εύκολο τρόπο. Τώρα χρειάζεται λίγο να μας να θα σας το εξηγήσω. Θα λύσει κάποιες ανισορροπίες που υπάρχουν ακόμα στο σύστημα. Τι είναι η παθητική λιτότητα? Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που συνέβη που τρέχει τα τελευταία 3 χρόνια, στο τρίτο μνημόνιο. Κανονικά η χώρα είχε προοπτικές να πάει πολύ καλά σε αναπτυξιακούς όρους. Αν μεγαλώνει η οικονομία, καθώς μεγαλώνει η οικονομία, μπορείς να κρατάς σταθερές τις δαπάνες σου και επειδή μεγαλώνει η οικονομία, κρατάς σταθερούς και τους φορολογικούς συντελεστές, αλλά οι ίδιοι φορολογικοί συντελεστές σε μεγαλύτερη οικονομία σου φέρνουν περισσότερα έσοδα. Παγώνεις τις δαπάνες σου και παράγεις πλεόνασμα. Αυτός ήταν ο κύριος τρόπος με τον οποίο περιμέναμε αυτά τα χρόνια να έχουμε να παράξουμε το πλεόνασμα. Κυρίως από εκεί και πολύ λιγότερο, για παράδειγμα, από τα μέτρα που είχε το Μέλι Χαρδούβελη. Τι γίνεται στην πράξη όμως? Στην πράξη, μην έχοντας ανάπτυξη, μειώνεις συντάξεις και αυξάνεις τους φορολογικούς συντελεστές για να παράξεις το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ανισορροπία που έχουμε αυτή τη στιγμή ακόμα στις συντάξεις μπορεί, ή αυτό που θα ακούτε όλο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλους οικονομικούς παράγοντες να λένε, ότι δίνουμε ακόμα το υψηλότερο ποσοστό, το ΑΕΠ, για συντάξεις. Δίνουμε όντως το 17% ακόμα και τώρα, το οποίο είναι το ψηλότερο στην Ευρώπη. Μας πλησιάζει η Ιταλία, είμαστε δίπλα-δίπλα με την Ιταλία. Λοιπόν, αυτό το ποσοστό μπορεί να περιοριστεί και αυτό προβλέπεται, αν δείτε και τα νούμερα του μεσοπρόθεσμου τώρα. Αν η χώρα μπει σε ανάπτυξη, παγώσουν οι συντάξεις όπως έχει προγραμματιστεί να παγώσουν, και άρα το βάρος των συντάξεων στην οικονομία θα μειωθεί. Και ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό? Ότι το μέρισμα της ανάπτυξης θα πάει κυρίως στους εργαζόμενους. Και σας λέω ότι αυτό είναι σημαντικό. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι περισσότερο να δώσουμε κίνητρα στην εργασία. Για παράδειγμα, να μειώσουμε τις εισφορές. Βλέπαμε προηγουμένως τον ΟΑΕΔ. Είναι χαρακτηριστικό, μια και είδαμε πολλές κάρτες του ΟΑΕΔ, ότι νομίζουμε ότι δίνουμε πολλές εισφορές όντως, αλλά σκεφτείτε ότι για κάθε 4 ευρώ που δίνουμε εισφορές για την κύρια σύνταξη, με την οποία θα εξασφαλίσουμε για 18 χρόνια σύνταξη, οι προηγούμενοι εξασφαλίζανε για 30 χρόνια σύνταξη, εμείς για 18, και βλέπουμε, αυτό το κάνουμε με 4 ευρώ και δίνουμε 1 ευρώ για τον ΟΑΕΔ, το οποίο θα μας εξασφαλίσει ίσως επίδομα ενεργείας για μερικούς μήνες. Είναι τελείως άνισο αυτό. Υπάρχει ένα βάρος δηλαδή στην εργασία που είναι 5% των μεικτών αποδοχών που πάνε στον ΟΑΕΔ, τα οποία θα πρέπει να είναι στη φορολογία, δεν θα πρέπει να είναι στις εισφορές. Θα πρέπει να μειωθεί το βάρος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην εργασία, και υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να μειωθεί το βάρος. Τώρα, να πάω εγώ ένα βήμα πίσω. Για να υπάρξει αυτή η ανάπτυξη, πρέπει να αποκατασταθεί και η σχέση εμπιστοσύνης με όποιος και αν είναι αυτός. Να είναι επενδυτής που θέλει να έρθει στην Ελλάδα, είναι εγχώριος επιχειρηματίας που δεν τολμά να ρίξει τα χρήματά του. Έτσι δεν είναι, κύριε Στρατόπουλε? Θα έρθω με εσάς, κύριε Βασιλού, γιατί είμαστε στο κομμάτι που σας ενδιαφέρει. Ναι. Αλλά θέλω πρώτα. Το ζήτημα της εμπιστοσύνης είναι κρίσιμο. Η σειρά με την οποία πάνε τα πράγματα είναι, πρώτα κερδίζεις την εμπιστοσύνη, μετά έρχονται επενδύσεις και μετά έρχεται ανάπτυξη. Αυτή είναι η σειρά. Και σε αυτό το σημείο, στην εμπιστοσύνη, χωλαίνουμε πάρα πολύ.
Υπόθηκε πριν κάτι. Κολλώνουμε για οικονομικούς ή πολιτικούς λόγους. Αυτή τη στιγμή κυρίως για πολιτικούς λόγους. Πριν από 5, 6, 7 χρόνια μπορούσαμε να λέμε ότι η χώρα έχει πάρα πολλά δημοσιονομικά προβλήματα, τα οποία όμως τα κλείσαμε. Δεν έχουμε τώρα πλέον δημοσιονομικά προβλήματα. Αυτό που κρατάει πίσω τη χώρα τώρα είναι το πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Εμπιστοσύνη, για να ξεκινήσουμε εμπιστοσύνη, για την εμπιστοσύνη, από ποιους, όταν λέμε εμπιστοσύνη, πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, των επενδυτών, των αγορών και των εταίρων μας. Υπόθηκε πριν από λίγο ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι τη ζητάνε και άρα δεν πρέπει να είναι χαρούμενες στις Βρυξέλλες, ναι, με την κυβέρνηση. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τον Δεκέμβριο του 2016, μονομερώς αποφάσισε η κυβέρνηση και έδωσε αυτό το δωράκι που έδωσε στους συνταξιούχους. Δεν θα πω τώρα αν καλός ή κακός δόθηκε αυτό το πράγμα. Σίγουρα πάντως ήταν ένα μήνυμα προς τις Βρυξέλλες ότι εμείς εδώ πέρα όποτε μπορέσουμε θα κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε συμφωνήσει. Και μάλιστα σε ένα τομέα που δεχόμαστε κριτική, την υψηλή συνταξιοδοτική δαπάνη. Κύριε Βασιλείου, προσπαθώ να διαχειριστώ, πάμε σε λίγο στις διαφημίσεις γι' αυτό. Το θέμα της εμπιστοσύνης είναι το πιο σημαντικό. Εμπιστοσύνη με ανθρώπους όμως που έχουν τον ίδιο τρόπο σκέψης. Ο Έλληνας εργαζόμενος και ο Έλληνας επιχειρηματίας, για να μπορέσει να δουλέψει με κέφι, να δημιουργήσει, πρέπει να έχει ένα περιβάλλον το οποίο να είναι σταθερό. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Με τι να πρωτοπιάσουμε, με το νομικό πλαίσιο που διέπει τις επιχειρήσεις, που για μια αγωγή μεταξύ επιχειρηματιών θες 3 και 4 και 5 χρόνια. Δεν, πρώτον, το σύστημα παλιά των επιταγών που υπήρχε, που ήταν μια εμπιστοσύνη μεταξύ των επιχειρήσεων, win-win, δεν υπάρχει. Πρέπει να αλλάξει όλο το πλαίσιο. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι θέλουμε πράξεις, εδώ οι τράπεζες μπορούν να μπουν στο παιχνίδι και να βγάλουν νέα προϊόντα, ώστε να καταργηθεί αυτό το περίμενο μπλοκάκι επιταγών που δεν υπάρχει, να δουλέψουν όλοι με πιστωτικές κάρτες, ακόμα σε επιχειρήσεις που μπορούν να ελέγξουν το πρόβλημα της πιστωτικής ικανότητας των επιχειρήσεων. Εμείς λοιπόν. Πάντως είναι και αυτό που έβαλε ο κύριος Στρατόπουλος, κύριε Βασιλείου, ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει την προσαρμογή με άλλους όρους. Με όρους υψηλής φορολογίας και περικοπής δαπανών. Η κυβέρνηση για να βγάλει τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μια ρητορική και μια φιλοσοφία εντός εισαγωγών ιδιότυπη αριστεροσύνη. Δεν είναι υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, είναι υπέρ του κρατισμού. Αυτό φαίνεται. Αν θέλει να τα αλλάξει, θα το δούμε στην πράξη. Και όχι μόνο η τωρινή κυβέρνηση, νομίζω, αυτό περί κρατισμού, κύριε Κουτσομίδη. Ναι, ναι. Εγώ θα ήθελα να γυρίσω λίγο στο μεγάλο θέμα της απασχόλησης, γιατί τα επόμενα χρόνια θεωρώ ότι αυτό θα είναι το μείζον ζήτημα. Αν μπορεί να βρείτε μια καρτέλα από τον ΟΟΣΑ, η οποία βγήκε πριν από λίγες μέρες, έχουμε σαν χώρα μία από τις μικρότερες, από τα μεγαλύτερα μάλλον ποσοστά, ανειδίκευτων ανέργων ή χαμηλών δεξιοτήτων. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και για έναν επιπρόσθετο λόγο. Οι θέσεις εργασίας που θα θέλαμε να δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια στη χώρα θα πρέπει να είναι ειδικών δεξιοτήτων, υψηλής τεχνολογίας, να πιάσουμε το τρένο της ψηφιοποίησης, της ρομποτοποίησης παραγωγής τα επόμενα χρόνια, για να έχουμε και υψηλότερες αμοιβές. Με ανειδίκευτες και χαμηλής δεξιότητας ανέργους θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και εδώ είναι ένα ζήτημα συνολικής κοινωνικής αναδιοργάνωσης. Θα πρέπει να σηκωθούμε λίγο από την παθητικότητα και την ήττα που νιώθουμε όλοι λόγω αυτής της κρίσης πολυετούς και να πιάσουμε πλέον να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε άρδιν τον τρόπο σκέψης που είχαμε τα επόμενα χρόνια, που ήταν προσοδοθυρικός. Πρέπει να πάμε σε μια παραγωγική κοινωνική ανάπτυξη η οποία να δώσει ένα νέο στίγμα για το πού θα πάμε τα επόμενα χρόνια. Επιτρέψτε μου να πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω. Θέλω να σημειώσω πριν συνεχίσουμε ότι την Τετάρτη στις 12 Ιουλίου έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε, να απολαύσουμε Διονύση Σαββόπουλο. Είναι μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, το Φίβο Δελιβοριά, το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, είναι ο Γιάννης Χαρούλης και πολλοί ακόμη που θα ερμηνεύσουν τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου αλλά και του Τσιτσάνε, του Σογιούλ, του Ζαμπέτα, δημοτικά, λαϊκά και άλλα, πολλά άλλα είδη. Η προπόληση των εισιτηρίων είναι 6 ευρώ και η ηλεκτρονική προσφορά σε τρόφιμα
η οποία πραγματοποιείται στο viva.gr και στο athinorama.gr. Μπαίνετε εκεί, σας καθοδηγούν τα ίδια τα συστήματα και σε συνεργαζόμενα καταστήματα με τη Viva. Την Τετάρτη 12 Ιουλίου αυτή η μεγάλη συναυλία για να συμπαρασταθούμε στους ανθρώπους μας που η κρίση τους έχει φέρει σε μια κατάσταση αρκετά δύσκολη. Μιλούσαμε για την επόμενη μέρα, κύριε Κουτσομίτη. Ακριβώς. Και τον επόμενο χρόνο. Και κάποια στιγμή ναι, τελειώνει το πρόγραμμα το 18. Ναι. Και τι γίνεται μέχρι τότε, αλλά και από τότε. Ακριβώς. Λοιπόν, πολύ σωστά το αναφέρετε, γιατί νομίζω εκεί είναι το κλειδί όλων των εξελίξεων. Αυτό που πρέπει να κάνει για μένα η χώρα είναι να τρέξει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να κλείσει τις επόμενες αξιολογήσεις. Εάν μπορούμε να κλείσουμε όλες τις υπόλοιπες, τα προαπαιτούμενα, όλα τα υπόλοιπα του μνημονίου μέχρι την άνοιξη του 18, θα μπορέσουμε τότε να διεκδικήσουμε μία ρύθμιση χρέους πριν λήξει το πρόγραμμα. Και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε και για έναν επιπρόσθετο λόγο, ο οποίος δεν συζητείται επαρκώς. Εάν τελειώσει το πρόγραμμα και δεν έχουμε ουσιαστικά πάρει τη λύση του χρέους, τότε δεν θα μπορέσουμε καν να μπούμε στο QE, γιατί θα αφαιρεθεί το waiver. Θα πέσουμε στην παγίδα που έπεσε η Κύπρος, που βγήκε από το πρόγραμμα και δεν μπορεί να μπει στο QE, γιατί πλέον δεν έχει την πιστοληπτική ικανότητα. Δεν έχουμε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε junk κατηγορία, δεν έχουμε πιστοληπτική ικανότητα και θα μπορούσαμε να μπούμε στο QE μόνο επειδή είμαστε σε πρόγραμμα προσαρμογής από τον ESM. Άρα πρέπει να τρέξουμε τις επόμενες αξιολογήσεις πάρα πολύ γρήγορα και να διεκδικήσουμε τις ρυθμίσεις αυτές που αποφασίστηκαν προχθές, να τις πάρουμε την άνοιξη του 18, ώστε μπαίνοντας στη συζήτηση της λήξεως του μνημονίου να μπορέσουμε να βγούμε με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν εξελιχθούν όλα με τον πιο ιδανικό τρόπο, έτσι όπως τον περιγράψετε, έχει η χώρα τη δυνατότητα να βγει σε αγορές και να δανειστεί με βιώσιμα επιτόκια? Κοιτάξτε, θα μπορούσε να γίνει αυτό. Δεν είναι απίθανο. Είναι δύσκολο. Τα επιτόκια θα είναι σχετικά υψηλά. Αλλά προσαρμογή σιγά-σιγά να βγούμε σε αγορές υπάρχει δυνατότητα να γίνει. Αυτή που είναι δύσκολη χρονιά είναι το 2019, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι υποχρεώσεις. Θεωρώ, κάνω μια πρόβλεψη, ότι μπορεί να έχουμε μια προληπτική πιστωτική γραμμή και για το 2019, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα να αντλήσουμε τα χρήματα που χρειάζονται. Αλλά σιγά-σιγά, εάν κλείσουμε τις αξιολογήσεις, θα γίνει αυτό που ανέφερε ο κύριος Στρατόπουλος προηγουμένως, θα ανακτήσουμε μέρος της αξιοπιστίας, θα κερδίσουμε εμπιστοσύνη των επενδυτών και σας λέω και μια πληροφορία, την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται μια μεγάλη ομάδα επενδυτών στην Ελλάδα, η οποία θα συζητήσει και για αγορές ομολόγων και για επενδύσεις. Αλλά πρέπει να δείξουμε ότι οι επόμενες αξιολογήσεις δεν θα γίνουν με τους ρυθμούς που έγιναν οι δύο προηγούμενες. Και για να σας πω το προηγούμενο, λέμε ότι είμαστε σε τρίτο μνημόνιο. Τα δύο προηγούμενα μνημόνια δεν έκλεισαν. Δεν τα κλείσαμε. Γι' αυτό δεν μπορέσαμε να διεκδικήσουμε μείωση του χρέους, γιατί πάντα πριν το τέλος κάθε μνημονίου είχαμε εσωτερικά πολιτικά προβλήματα. Τη μία ζητούσαμε δημοψήφισμα, την άλλη ρίχναμε την κυβέρνηση και έτσι περάσαμε δύο μνημόνια χωρίς να τα ολοκληρώσουμε και να απαιτήσουμε από τους δανειστές να έχουν και αυτοί το δικό τους μερίδιο των ευθυνών, αφού εμείς τα είχαμε κάνει σωστά τις υποχρεώσεις μας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουτσομίτη, κύριε Στρατόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλείου, και όλους όσοι ήσασταν εδώ μαζί μας. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας.